και κύριοι, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Από τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, σε απευθείας μετάδοση, θα παρακολουθήσουμε την επίσημη δοξολογία για το νέο έτος. Στην δοξολογία θα παρευρεθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Αρτζετάκης, και η πολιτική ηγεσία της χώρας. Ήδη, μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, έχουν φτάσει πολλοί υπουργοί και άλλοι επίσημοι. Και σε λίγο αναμένεται ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αρτζετάκης, ο οποίος χθες βράδυ υποδέχτηκε τον καινούριο χρόνο στην στρατιωτική λέσχη Αθηνών, όπου ευχήθηκε στους στρατευμένους. Στην αντιφώνησή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες βράδυ είπε ότι η προτίμησή του να παρευρεθεί και να υποδεχτεί τον καινούριο χρόνο στη στρατιωτική λέσχη μαρτυρεί το σταθερό ενδιαφέρον της πολιτείας για τις ένοπλες δυνάμεις. Το ενδιαφέρον το οποίο δικαιολογεί η αλήθεια ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας αποτελούν τον αναντικατάστατο εγγυητή της εθνικής μας ακεραιότητας και ανεξαρτησίας, την ορατή προφυλακή του έθνους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε σε όλους τους στρατευμένους υγεία και τις πιο θερμές ευχές για ευτυχία και χαρά ατομική και οικογενειακή. Αυτή τη στιγμή στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών φτάνει ο Πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς. Χθες εξάλλου για το νέο έτος έστειλαν μηνύματα στον ελληνικό λαό και τις ευχές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τα κόμματα και συνδικαλιστικοί φορείς. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Αρτζετάκης, με την ευκαιρία του νέου έτους, απίφθινε τις πιο εγκάρδιες και θερμές ευχές του στον ελληνικό λαό, τονίζοντας ότι ο χρόνος που πέρασε άφησε για την εθνική μας κοινότητα στοιχεία και θετικά και αρνητικά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει στο μήνυμά του ότι στο εξωτερικό πεδίο θετικό ήταν το μήνυμα που ενέχει η πρόσφατη συμφωνία των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων, Ρίγκαν και Γκορμπατσόφ, για την κατάργηση των πυράβλων μέσω Βεληνικούς, που εκφράζει την πολιτική βούληση των δύο υπερδυνάμεων προς συνδιαλλαγή. Πράγμα, όπως τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των λαών της γης για σταθερή και διαρκή ειρήνη, στο πλαίσιο ενός κλίματος αληθινού αλλού σεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Στους δέκτες μας βλέπουμε τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, που φτάνει στην Μητρόπολη των Αθηνών. Ενώ τα παρατεταγμένα τμήματα αποδίδουν τιμές, τον υποδέχεται ο Πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς και ανταλλάσσουν ευχές φυσικά για το νέο έτος. Στο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου χαρακτήρισε μάλλον το 1987, το χρόνο που πέρασε, χρόνο ελπίδας, που παρά τις δυσκολίες και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, δίνει τις ελπίδες ότι το 1988 το υποδεχόμαστε με αισιοδοξία και αντιμετωπίζουμε τα υπαρκτά προβλήματα με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Αυτά αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός και σημειώνει ότι πρέπει να απορρευτούμε με ομοψυχία και ενότητα.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αρτζεντάκης φτάνει αυτή τη στιγμή στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Τα παρατεταγμένα τμήματα από τις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων αποδίδουν τιμές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανταλλάσσει ευχές με τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, τον Πρόεδρο της Βουλής Γιάννη Αλεύρα και εισέρχονται στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών, όπου σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η επίσημη δοξολογία για το νέο έτος, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Την φύση των όρων.
Πρόσδεξε την θέληση ημών ο καθημένος ευλεξιών του Πατρός. Πάντων των περάτων τη γη και των εθαλάσσιων μακράν, και ήλιο γενοήμινου δέσποτα, εψαμπαρτή Σιμών και ελέησον ημά. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνος εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ο άναρχος και ατελεύθετος και επέκαινα παντός χρόνου νοούμενος τε και υπάρχον, ο πας εκτός μεταβολίστε των όντων και αλλοιώσεως, ο των πάντα χρόνων τόντε γεγονότα, τόντε όντα και των εσώμενων πληρών, ο ενδιαφάτως ο μακροθυμία καταξιώσει μας εις νέον εαυτόν εισελθήν. Αυτός πανάγαθε δέσποτα, την είσοδον ταύτην τη θεία σου χάρη τη ευλόγησον. Όμβρους ελληνικούς προς καρποφορίαν τη γη δόρισε. Τους αέρας υγιεινούς και ευκράτους ανθρώπιστε και κτήρηση κατασκεύασον.
δώσει μην εν ειρήνη και ομονία βεβαία τον κύκλον αυτού διερθήν, το στεφάνο της δόξης των ετών κοσμουμένους, το φωτί των εντολών σου ευσχημόνος, ως εν ημέρα καλός οδεύοντας. Την Αγία ημών Εκκλησία καλώς διαφύλαξον, το ευσεβές ημών έθνος τη δυνάμει σου κρατέωσον, τους άρχοντας ημών και των στρατών τη κρατιά σου χειρή στερέωσον και κράτηνον, την νεότητα παιδαγώγησον, το γύρας περικράτησον, τους εσκορπισμένους επισυνάγαγε, τους επιπλανημένους επανάγαγε και σύνεψον τη Αγία σου Εκκλησία. Ερθέ του διεφημάς η Βασιλεία σου, Βασιλεία πάντων των αιώνων, Βασιλεία Χριστότητος δικαιοσύνης και ειρήνης, και αξίσουν ημάς εν ίσου στόματι και μια καρδία ημνήνσε και δοξάζει τον εντριάδι άναρχων και αιώνιων Θεών στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, ηλπίσιμο δόξαση. Ο εντιογδόη ημέρα στ' αρχή υπερτιμηθήνε κατά δεξάμενος Χριστός ο Θεός ημών. Τες πρεσβείες παραχράματος και παραμονής του Θεός. Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κυρίες και κύριοι, από τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών παρακολουθήσαμε την επίσημη δοξολογία για το νέο έτος που έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη και χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ. Στην επίσημη δοξολογία για το νέο έτος παραβρέθηκαν ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, ο Πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς, αρχικοί και εκπρόσωποι κομμάτων, οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Γιάννης Χαραλαμπόπουλος και Αγαμέμνον Κουτσόγιώργας, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αθηναίων Μιλτιάδης Εύερτ, επικεφαλής μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, πρόεδροι οργανισμών και άλλοι επίσημοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, δίπλα του ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, για την αναμνηστική φωτογραφία για το νέο έτος. Σε λίγη ώρα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί τις ευχές για τον καινούριο χρόνο από την πολιτική ηγεσία και από άλλους επίσημους. Τα παραπεταγμένα τμήματα αποδίδουν τιμές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αρτζεντάκης ανταλλάσσει ευχές με τον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής και όπως είπαμε σε λίγη ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο θα δεχθεί και θα ανταλλάξει ευχές για τον καινούριο χρόνο με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Επισημαίνουμε ακόμα ότι στο μήνυμά του για τον καινούριο χρόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το μήνυμα χαρακτήρισε μήνυμα αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης στο μέλλον αλλά και πρόσκληση προς πανεθνική εγρήγορση για την ευτυχέστερη εθνική μας πορεία. Και ευχήθηκε ειρηνικό και καρποφόρο το νέο έτος το 1988 και σε όλους υγεία και προκοπή για κάθε ευτυχία ατομική και οικογενειακή. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος αποχωρεί από τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Κυρίες και κύριοι, από την ΕΤ1 παρακολουθήσατε την επίσημη δοξολογία για το νέο έτος από το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Εδώ τελείωσε η απευθείας μετάδοση. Σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά.